Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε όσα μπορούμε να ακούσουμε από την συγκλονιστική μήνυση του 25χρονου που τότε ήταν 14χρονο, το διάβασα από το Κύριακο με έπιασε η ψυχή μου. Όχι, καλά έκανε και το πες. Καλές λοιπόν, θα το είπα και στο διάλειμμα, με βάση την οποία οδηγηθήκαμε στη σύλληψη του δειγμή τη Ήταν ξεκάθαρο, ήταν ουσιαστικά ένα mail που έστειλε το παιδί. Έλα, έλα, Γιάννη. Λοιπόν, άκου να δει. Εδώ λοιπόν ναι. έχουμε για έναν που τότε ήταν 14χρονο, τώρα είναι 25χρονο, είναι βεβαίω 11 χρόνια μετά. Ε, περιγράφει στην κατάθεσή του ακριβώ τι το έχει γίνει. Για τηλεοπτικού λόγου δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Είναι σοκαριστικές, είναι, είναι ανατριχιαστικέ οι σκηνέ που περιγράφει. Α δούμε ό,τι μπορούμε τηλεοπτικά να δούμε. Το επαναλαμβάνουμε Εντά... αυτό. Πάμε το δούμε. Όταν βρέθηκα στο διαμέρισμά του, καθίσαμε σε έναν καναπέ. Μου βάλει ένα ποτό που μου είπε ότι είναι τζιν και μου έδωσε να καπνίσω. Ξαφνικά, μετά από δύο κουλιέ ποτού και πριν ακόμη τελειώσει το τσιγάρο, ένιωσα μια υπερβολική έξαψη, αφόρητη ναυτία, τρομερή ζάλη. Παρέλυσα σε ολόκληρο το σώμα μου και άρχισα να χάνω την επαφή μου με το περιβάλλον, να σβήνω κυριολεκτικά. Έγινα πάνω στον καναπέ και νιώθοντα απερίγραπτο πανικό και φόβο ότι θα πεθάνω. Το τελευταίο πράγμα που αντιλήφθηκα είναι τον μηνιόμενο να έχει γονατίσει μπροστά μου και να με βιάζει. Δεν γνωρίζω τι άλλο μου συνέβη εκείνο το βράδυ, γιατί λιποθύμησα. Όταν ξαναβρήκα τι αισθήσει μου, ήμουν γυμνό στον καναπέ. Ε, ε, καταλαβαίνετε α... ότι δείξαμε συγκεκριμένο απόσπασμα, διότι αυτά που περιγράφει το παιδί δεν μπορούμε να τα, δείξουμε, να τα, να τα μεταφέρουμε ούτε στον τον λόγο τηλεοπτικά. Αυτό που ίσως αξίζει να πούμε είναι ότι όταν αργότερα ο, ο μηνυτής επικοινώνησε μαζί του, αφού είχε γίνει όλη αυτή η αποτρόπαια πράξη, ο ίδιος δηλαδή ο Λιγνάντης επικοινώνησε του την επόμενη μέρα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, του είπε ότι εγώ θα σε καταγγείλω για όλα αυτά που έχεις κάνει και του είπε μην το κάνεις αυτό γιατί είμαι πάρα πολύ άρρωστος, έχω καρκίνο του Λάριγκα και δεν... Είπε... Ότι έχω, έχω καρκίνο, καρκίνο, του, του, του Λάριγκα και τι, θα πεθάνω. Και με αυτό που σα λέω είναι μέσα, σύμφωνα με το ντοκουμέντο, είναι μέσα Άρα εκείνο ισχυρίστηκε ότι είναι άρρωστο ψέματα. Έτσι. Χρησιμοποίησε μια τόσο σοβαρή ασθένα τον καρκίνο ψέματα. Άρα βλέπουμε. Γιατί βλέπ το βλέπ παιδί εκείνη τη στιγμή του είπε, θα σε καταγγείλω. Ναι, γιατί. Και όχι, όχι μόνο αυτό. Και το πιο αποτρόπαιο είναι ότι προφανώ όταν παίρνει ένα τηλέφωνο κάποιον, αφού έχει συντελεστεί ένα τέτοιο φρικτό έγκλημα, ένα βιασμό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δύο τι να μπορεί να συμβαίνουν, ή δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει, Έλα, ή πραγματικά δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Λέστη πρέ, να, 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 διά, η ερώτησή μου είναι η πραγματικα δεν εχει καταλαβει η ερωτηση μου ειναι η εξη Μια ερώτηση αυτό. πολύ ανθρώπινη, που τη διάβαζα και από χθε, διάφοροι έτσι χρήστε στα social media. Αναρωτιόντουσαν για το συγκεκριμένο, όπω και στα sites από κάτω που σχολιάζουν οι χρήστε. Είναι μόνο ο Λιγνάδης.